Ονομάζομαι Ραΐσα Κόντι, είμαι 23 χρονών, κατάγομαι από την Αλβανία. Μέσα στο σπίτι του Big Brother θέλω να έχει ωραία αγόρια. Καλώς ήρθες! Ραΐσα, χάρηκα. Ραΐσα, ωραίες γάμπες. Ευχαριστώ. Κάτσε εκεί. Φτιάχνουμε κοκκινιστό. Αύριο, Ραΐσα, θα μαγειρέψεις εσύ. Στην αλήθεια, πολύ περίεργα. Ότι και καλά, εγώ δεν θέλω να μαγειρέψω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κάνω κανένα ντουέτο τραγούδι εμείς τώρα. Όλα τα χρόνια σένα περίμενα. Να έρθω στο 32 χρόνο να κάνω ντουέτο μαζί σου. Να βλέπεις. Με το ρέμο θέλω να πάω να κάνω. Βλέπεις τώρα ότι είσαι ηρωνική. Δώσε Ραμόνα. Το έβαλα εσένα. Το μη με κοιτάτε. Μα σχολάζει λίγο. Ε? Μα σχολάζει. Αυτό θέλω. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου, ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Δεν πρόλαβα να σπουδάσω, να κάνω αυτό που γουστάρω. Και αναγκάστηκα να δουλέψω για να καταφέρω να ζω. Πόσο μοιάζετε! Ναι. Πόσο μοιάζετε! Κι όμως έχω μιλήσει τόσες πολλές φορές και δεν το έχεις καταλάβει. Γιατί δεν πας να παίξεις με τον Χρήστο? Σε ενοχλώ εδώ πέρα. Απλά ξέρεις τώρα. Προσπαθεί να μας βάλει να μαλώσουμε τώρα. Σιγά μου που θα μαλώσω εγώ η άντρα. Εγώ κρατάω μία απόσταση. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω κάτι όπως ήμουνα πριν. Έτσι, Παναγιώτης. Ε? Φρέσει. Είναι 22 χρονών. Θα έρθεις ένα 22 χρονών έξω. Ναι. Γιατί βάζατε στο κεφάλι, φαίνεται. Γιατί είχε κουνούπια. Ναι, εκεί που ξέρει ο κόσμος τι κάνατε. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, φλέταν μαζί μου, τους πέρασε και τώρα βρίσκουν άλλες. Να πάω κοντά του και αυτά και τους φιλά, τους χαϊδεύω και αυτά όπως κάνουν όλες. Α, με πιάνεις και εγώ σε βλέπω φιλικά και αποκτάς συναισθήματα. Ποιος σου είπε ότι αποκτάω συναισθήματα? Έχει αυτές τις μέρες μια ξυνήλα, είναι τόσο απόμακρος. Τους πλένω, τους σιδερώνω, τους κάνω μελέτες. Όπως κάνατε εσείς χαβαλέ, κάνω και εγώ χαβαλέ. Είναι η σειρά μου. Δεν φοβάσαι τις κάμερες και αν είσαι ξεκάθαρος μέσα σου, που είμαι και εγώ ξεκάθαρος, έλα εδώ. Κάτσε πάρε μεγαλίτσα όπως παίρνει την Τίτη, κάτσε γύρεμα και μη μιλάς, βούλωσε το, βάζει το σκασμό. Λοιπόν, και βλέπετε με ποιο πλάνο σχολιάζουν και σας πειράζουν τα παιδιά. Να πούμε καλό μεσημέρι στη μαμά της Ραΐσα, στην κυρία Έντα. Είναι σήμερα κοντά μας, είναι μια κούκλα εντωμεταξύ. Τον μίλω κάτω από τη μιλιά μου, ναι. Νομίζω. Το πείραγμα του Μάνου που ο κόσμος δεν άκουσε ήταν ότι τι έχουμε εδώ. Βλέποντας τη Ραΐσα, βλέπετε απόλυτα τη Ραΐσα, τη δική σας, την κόρη σας, ή βλέπετε να είναι λίγο κουμπωμένη, να είναι λίγο προσαρμοσμένη? Μέχρι τώρα η Ραΐσα είναι αυτή. Αυτή είναι η Ραΐσα και στο σπίτι. Θέλει να κάνει χαβαλέ, τραγουδάει όλη μέρα. Μέχρι τώρα είναι ο εαυτό της. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι και κακό για το σπίτι αυτό να είναι η Ραΐσα ο εαυτός της ή καλό πιστεύετε? Για μένα είναι καλό γιατί η κόρη μου έχει, το ζει αυτό. Δεν... Εννοώ που είναι αυθόρμητη, που είναι ειλικρινής, μήπως της κάνει κακό για τις συμμαχίες που λέμε και για τις φιλίες, αυτό, για τις ψήφους. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετική. Να κάνει... Δεν είναι ηθοποιός, ναι. Ναι, δεν είναι ηθοποιός, οπότε αυτή είναι. Είναι αληθινή. Είναι ένα αληθινό είναι κορίτσι. Αληθινή, ναι. Το τονίζετε αυτό, το καταλαβαίνει αυτός. Όλα αυτά που γίνεται εκεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι αλλιώς. Okay. Έτσι είναι. Είναι κορίτσι ευαίσθητο και εξυπηρετικό όμως. Είναι αυτή η πτυχή της που λες τώρα, όχ, τι θα συμβεί, ιδίως με τους διδύμους που είδαμε να στεναχωριέται, να αισθάνεται ναι. Ότι τι γίνεται εδώ. Είναι, τι να πω, στην αρχή... Είδαμε ότι... Ήρθε κοντά. Ήρθε κοντά, πολύ κοντά με τους δίδυμους. Και μετά κάτι... Αν ήταν στο σπίτι ναι. Και ερχότανε και έλεγε «Μαμά, γνώρισα δύο αγόρια, μου άρεσε ο ένας ναι. Και φλερτάραμε, αλλά τελικά με κοροϊδεύανε για τον χι λόγο». Τι θα τις λέγατε εσείς? Δεν είναι για σά, δεν είναι για σένα αυτά τα παιδιά. Αυτό που κατάλαβε και η ίδια ναι. Δηλαδή. Το έχει καταλάβει και η Ραΐσα, γιατί... Εσείς νιώθατε ότι την κοροϊδεύουνε? Το καταλαβαίνατε που το βλέπατε στο θεάτριο απ' έξω?
Εγώ, επειδή... Το κορυδεύουν όχι χοντρά, ενώ για τις ψήφους, για τις συμμαχίες, ναι, αυτό, για αυτό. Ναι, για τις ψήφους πιο καλά, πιο πολύ. Πολύ και, αλλά το είχε καταλάβει και η Ραΐσα και... Αντέδρασε αντίστοιχα. Τα βλέπει φιλικά τώρα. Σαν αγόρια όμως σας αρέσανε, αν σας έφερε ένα γαμπρό... Ερχόταν ο γαμπρός. Εντάξει, δεν λέω κάτι. Αυτά είναι γούστα, λοιπόν. Ναι, εντάξει, αλλά και η μαμά κάτι. Πάντως, αυτό το οποίο βλέπουμε από τη Ραΐσα, παρότι είναι νέα, μικρή ηλικιακά, πατάει στα πόδια της και πολύ... το έχει πει και μέσα. Ναι. Έχω ζοριστεί, έχω περάσει δύσκολα, έχω δουλέψει. Ναι. Είναι έτσι. Έχει περάσει δύσκολα, να πω την αλήθεια, επειδή από μικρή ηλικία έχει δουλέψει σκληρές δουλειές. Και αυτό, γι' αυτό γίνει και δυναμική και δεν τα βάζει εύκολα κάτω. Αυτό είναι και δικό σας στοιχείο. Είναι έτσι μεγαλωμένη, είστε κι εσείς μια γυναίκα δυναμική. Ναι, γιατί περάσατε και δύσκολα, δύσκολα σε μια άλλη χώρα ερχόμενη. Έχω κορίσει πολλά χρόνια, πριν πολλά χρόνια, όταν η κόρη μου ήταν 3 χρονών, την έχω μεγαλώσει μόνη μου στην Αλβανία. Εκεί ήμουν νηπιαγωγός, έχω δουλέψει 10 χρόνια στην Αλβανία, 10 χρόνια νηπιαγωγός, την έχω μάθει για να γίνει, να γίνει καλός άνθρωπος. Προτεραιότητα αυτό, ε. Ναι, για να είναι, για να αγαπάει τους άλλους. Για να αγαπάει τους άλλους. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Είχε πει ότι θα ήθελα να ερωτευτώ, να αγαπήσω και να αγαπηθώ μέσα στο σπίτι. Έτσι που το βλέπετε. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει με κάποιον. Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζετε με κάποιον μέσα από το σπίτι ή επειδή την βλέπει όλος ο κόσμος και μπορεί να... Δεν έχει κόμπλεξ. Η κόρη μου δεν έχει κόμπλεξ. Την έχετε δει ότι είναι αυτό. Αυθεντική. Λοιπόν, δεν έχει κόμπλεξ πώς με βλέπουν, πώς, τι θα πούνε. Είναι αυτοί που βλέπετε. Δηλαδή. Νιώσατε περήφανοι που δήλωσε συμμετοχή. Το έχετε σχολιάσει νομίζω αυτό μέσα στο παιχνίδι που μπήκε. Χαρά, περήφανη. Ναι, πολύ περήφανη γιατί το κατάφερε να πάει μέχρι εκεί, γιατί δύσκολα ήταν για την κόρη μου. Είναι μια επιτυχία από μόνο του αυτό. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που και μακάρι να είναι μέσα, να παραμείνει μέσα, γιατί έχει ακόμα να δείξει για τον κόσμο. Ναι, για να δώσει πολλά. Πώς μιλάει πάντα η μάνα με μια γλύκα, αυτό μου αρέσει. Εμένα μόλις την αγαπάω πάρα πολύ. Την αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, και εμείς σας αγαπάμε όμως πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να είστε πάντα καλά.